Μπρίφινγκ θα γίνεται, βεβαίως. Θα γίνεται καθημερινά όπως παλιά. Το καθημερινό δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας το εγγυηθώ αυτή τη στιγμή, δεν το γνωρίζω με ποιον τρόπο θα γίνεται. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει σε τακτικό χρονικό. Τα χρονικά διαστήματα θα υπάρχει μπρίφινγκ. Γιατί το επαναλαμβάνω, εμείς κοιτάξτε, δεν θέλουμε να κρυφτούμε ούτε στις δύσκολες στιγμές, ούτε στα προβλήματα που ενδεχομένως να υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Θέλουμε να ενημερώνουμε τους δημοσιογράφους και πιστεύουμε ότι και μέσα από αυτή την ενημέρωση αυτό θα μας βοηθάει να γινόμαστε και εμείς καλύτεροι ως κυβέρνηση. Και πιστεύουμε σε αυτό πραγματικά. Ωραία. Και σε αυτό βασιζόμαστε. Καλό και στην καλή πρόθεση των δημοσιογράφων, η οποία τη θεωρούμε δεδομένη. Καλό είναι αυτό. Να δούμε τώρα που πάνε τα πράγματα, κύριε Σακελάκη. Πού στοχεύει η κυβέρνηση μέσα από αυτές τις συζητήσεις που έχουν ανοίξει με τους εταίρους μας? Διότι, πού ήμασταν πριν τις εκλογές? Μία μέρα πριν τις εκλογές βρισκόμασταν σε μια κατάσταση που η προηγούμενη κυβέρνηση σου έλεγε πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση που έχουμε και οι συνεννοήσεις που έχουμε κάνει με την Τρόικα. Mm-hmm. Και να προχωρήσουμε μετά την ένταξή μας στον μηχανισμό προσωρινής ενίσχυσης που λένε, για να καλύψουμε τα χρηματοδοτικά μας το επόμενο διάστημα, τη χρονιά που τρέχει, δηλαδή το 2015. Η κυβέρνηση λέει, εγώ δεν συζητάω για το προηγούμενο πρόγραμμα, τελείωσε, ξεχαστώ, έχω διαφωνία, η σημερινή εννοώ κυβέρνηση. Και επομένως δεν έχει κανένα λόγο να συζητήσει κανείς με την Τρόικα, γιατί η Τρόικα ήταν συνδεδεμένη με αυτό το πρόγραμμα. Τι συζητάτε όμως? Συζητάτε ένα καινούργιο πρόγραμμα και στη βάση ποιων ζητημάτων? Διότι εάν εσείς εμφανιστείτε για μια τέτοια συζήτηση, θα σου πει η Τρόικα, ωραία, ή η Τρόικα, η εταιρεία μας, θα σου πει, ναι, φέρω το δικό σου πρόγραμμα, το δικό μου είναι το mail, χαρδούβελη. Mm-hmm. Τι κάνουμε? Έχω την αίσθηση, και νομίζω ότι πλέον και ο ελληνικός λαός έχει την αίσθηση και μετά τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας ελληνικής κυβέρνησης, ότι πλέον η ατζέντα έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση, όπως πολύ σωστά το θέσατε, με την προηγούμενη μέρα πριν από τις εκλογές. Και αυτό είναι κάτι που εμάς τουλάχιστον μας χαροποιεί. Από ποια άποψη? Μας χαροποιεί από την άποψη ότι η ελληνική κυβέρνηση, για πρώτη φορά, θέλω να πιστεύω, τα τελευταία χρόνια, έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή και παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις. Με θετική σκοπιά. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε την Ελλάδα στο περιθώριο των διεθνών, των ευρωπαϊκών εξελίξεων, να περιμένουμε να καθοριστεί η μοίρα μας, οι τύχες μας, η πολιτική μας από το εξωτερικό. Και αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει ένας ευρύτατος διάλογος με πολλές απόψεις. Με πολλές απόψεις σε σχέση με το πώς θα ξημερώσει η νέα μέρα για την ελληνική κυβέρνηση, αλλά για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Από την παρέμβαση του κ. Ομπάμα που είχαμε χθες, είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση? Φυσικά είναι ικανοποιημένη. Νομίζω ότι ήταν μια σημαντική παρέμβαση η οποία έγινε σε μια σημαντική στιγμή, η οποία έχει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το μήνυμα αυτό είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές λιτότητας, ειδικά στην Ελλάδα, έγινε ειδική αναφορά στην Ελλάδα, σε μια χώρα η οποία, όπως είπε ο κύριος Ομπάμα, έχει χάσει το 25% του βιωτικού της επιπέδου. Είναι δύσκολο κάποιος να φανταστεί ότι είναι ορθολογικές οι λύσεις να πιέσουμε ακόμα περισσότερο τον ελληνικό λαό. Η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν λέει κάτι διαφορετικό. Αυτό που λέγαμε και προεκλογικά και μετά τις εκλογές είναι ότι πραγματικά αυτή η πολιτική την οποία θέλουμε να προωθήσουμε πατάει σε μια απολύτως ορθολογική βάση. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Δεν είμαστε θεροβάμονες. Δεν λέμε πράγματα τα οποία κατεβαίνουν στο μυαλό μας. Στο παρόν δεν ξέρουμε ακόμα την πολιτική σας. Ξέρουμε μόνο το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που είναι ένα πολύ μικρό μέρος του προγράμματος σας, φαντάζομαι, που θα ξεδιπλώσετε. Θα τη μάθουμε αυτή με τις προγραμματικές δηλώσεις? Τι μεταρρυθμίσεις σκοπεύετε να κάνετε? Πήρατε πίσω όλα τα, ξυλώσατε όλο το προηγούμενο πακέτο μεταρρυθμίσεων της προηγούμενης κυβέρνησης. Δικαίωμά σας, καινούργια κυβέρνηση. Τι θα κάνετε όμως έχει σημασία, γιατί ξένοι, η μόνιμη αποδός όλων όσων ακούμε αυτές και τις προηγούμενες μέρες είναι μεταρρυθμίσεις. Μα και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για μεταρρυθμίσεις. Και προεκλογικά μιλάγαμε για μεταρρυθμίσεις. Και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης εμπεριείχε σημαντικές τομές και μεταρρυθμίσεις, τις οποίες θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για να μπορέσει η ελληνική κοινωνία να σταθεί στα πόδια της. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ρήξη με το παρελθόν. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, αν θέλετε, γιατί είναι σε τέτοιο μακροπρόθεσμο διάστημα μιλάμε, έχει παγιωθεί ένα σύστημα στην Ελλάδα το οποίο, από τη μία, κάνει τα στραβά μάτια στη φοροδιαφυγή, κάνει τα στραβά μάτια στη διαφθορά στο δημόσιο, κάνει τα στραβά μάτια στη διαπλοκή. Εμείς έχουμε έρθει αυτή τη στιγμή για να τα αλλάξουμε όλα αυτά.
Και αυτό αποτελεί έναν κοινό τόπο, ένα κοινό σημείο αναφοράς και με τους Ευρωπαίους εταίρους. Και αυτή τη στιγμή, επειδή απαιτείται πολιτική βούληση για να γίνουν όλα αυτά, η νέα ελληνική κυβέρνηση διαθέτει απεριόριστη πολιτική βούληση, διαθέτει και την υφαλαιότητα και έχει και την αποφασιστικότητα για να φέρει εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο. Mm-hmm. Δεν λέμε ότι είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Δεν λέμε ότι είναι εύκολο να σπάσουν αντιλήψεις οι οποίες έχουν παγιωθεί εδώ και δεκαετίες. Ακόμα και στο επίπεδο του μέσου πολίτη, ξέρετε. Mm-hmm. Πολλές φορές, και το λέω και βάζοντας, αν θέλετε, και τον εαυτό μου ακόμα μέσα, να μην μιλάω για άλλους, όταν έχεις μάθει με ένα σύστημα να το παίρνεις ως δεδομένο, είναι δύσκολο να το αποχωριστείς. Εμείς θέλουμε όμως να προωθήσουμε σημαντικές τομές, όχι όμως να απορριθμίσουμε γενικά και αόριστα για να φτιάξουμε ένα νέο κύριε σύστημα, Σαγκελαρίδη, αλλά να κάνουμε πραγματικές ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Μέχρι τώρα η ρητορική σας είναι μόνιμα στη διαπλοκή. Κανείς δεν συμφωνεί με τη διαπλοκή. Έχουμε ακούσει όμως τους πάντες, όλους τους πρωθυπουργούς και όλους τους υπουργούς να μιλάνε εναντίον της διαπλοκής. Εσείς λέτε να το ξεκαθαρίσετε. Καμία αντίρρηση. Πάμε παρακάτω όμως. Βέβαια, τι άλλο θα κάνετε για τη χώρα, η διαπλοκή, εντάξει. Δεν να φύγει από τη μέση και να πάει και από εκεί που ήρθε. Δεν είναι μόνο η διαπλοκή. Τι θα κάνετε με τη ΔΕΗ για παράδειγμα. Τι θα κάνετε με τα λιμάνια, με τα αεροδρόμια, με το ελληνικό, με άλλες αλλαγές που πρέπει να κάνετε για την καθημερινότητα, για την γραφειοκρατία. Βεβαίως, αυτά είναι τα σημαντικά. Βαθιές τομές. Κύριε Οικονόμου, έχετε σχέδιο και για αυτά. Είναι τα σημαντικά. Και βέβαια έχουμε σχέδιο. Υπάρχει κανείς που πιστεύει αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Εμείς τι λέμε. Εμείς λέμε πρώτα απ' όλα ότι θέλουμε να αξιοποιήσουμε και να υπερασπιστούμε το δημόσιο πλούτο. Η πολιτική της εκχώρησης του δημόσιου πλούτου, του ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου, με συγχωρείτε, του ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου, είναι μια πολιτική η οποία δεν αποφέρει τίποτα στον ελληνικό λαό, δεν δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες, αντιθέτως φαλκιδεύει την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Εμείς από αυτή την άποψη, που ενώ θέλουμε προφανώς να προσελκύσουμε άμεσες ξένες επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς, εμείς διαφωνούμε με μια ευρύτατη πολιτική εκχώρησης των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου. Δεν θα κάνετε ιδιωτικοποίηση εσείς. Μόνο κρατικοποίηση θα κάνετε. Εμείς, ξέρετε, έχουμε ένα πρόγραμμα, κύριε Οικονόμου. Σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε παρουσιάσει, δεν νομίζω ότι περιείχε κάτι σε σχέση με ιδιωτικοποίησεις. Εμείς δεν είναι ότι είμαστε... Αυτό είναι το ανησυχητικό για τους ξένους. Για ποιο, γιατί να είναι ανησυχητικό. Γιατί να είναι ανησυχητικό αυτό για τους ξένους. Γιατί οι ιδιωτικοποίησεις είναι συνυφασμένες με την ανάπτυξη. Αυτό δεν το αντιλαμβάνομαι. Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό. Τη ΔΕΗ Ολλανδίας. Μπορούμε να έρθουμε σε μια να παραθέσουμε πληθώρα εμπειριών από την Ευρώπη, οι οποίες έχουν τους βασικούς τομείς, τις βασικές επιχειρήσεις υπό δημόσιο έλεγχο. Εμείς, να σας πω μια διαφορά, έτσι για να το κάνω και λίγο σαφές και στον κόσμο. Τι θα πει ιδιωτικοποίηση? Δεν είναι επένδυση η ιδιωτικοποίηση. Η ιδιωτικοποίηση είναι στην ουσία μεταφορά της ιδιοκτησίας από έναν ιδιοκτήτη σε κάποιον άλλον. Ιδιωτικοποίησεις, ξέρετε, δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας απαραίτητα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων συρρυκνώνουν τις επιχειρήσεις τις ιδιωτικοποιημένες για να έχουν μεγαλύτερη μετοχική αξία. Εμείς πιστεύουμε πραγματικά στην προσέλκυση. Έχει σημασία, είναι σημαντικό σημείο και δώστε μου ένα λεπτό. Πιστεύουμε στη σημασία της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Ξένων επενδύσεων οι οποίες θα δημιουργούν θέσεις εργασίας, θα μεταφέρουν τεχνογνωσία στην ελληνική οικονομία. Σε πολλούς τομείς. Σε πολλούς τομείς όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δεν είναι μόνο το δημόσιο. Ακόμα όταν μιλάμε για αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, κύριε Οικονόμου. Σύμφωνοι, καμία αντίρρηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι το δημόσιο γιγαντώνεται. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ξέρετε, ενισχύει τον ιδιωτικό τομέα. Είναι χρήματα τα οποία πάνε στην ιδιωτική οικονομία. Δεν πιστεύετε στον ιδιωτικό τομέα? Γιατί καταλαβαίνω μέχρι στιγμής από τη ρητορική που έχει η νέα κυβέρνηση και προεκλογικά, αλλά βλέπω ότι συνεχίζεται και μετεκλογικά. Και αυτό είναι το περίεργο. Δείχνει σαν να μην πιστεύετε. Όχι, ρε παιδί μου, λέω, δείχνει σαν να μην πιστεύει στον ιδιωτικό τομέα. Ο μοχλός της ανάπτυξης σε κάθε χώρα είναι ιδιωτικός τομέας, δεν είναι το δημόσιο. Γιατί κύριε Οικονόμου, πιστεύετε? Έτσι γίνεται παντού. Όχι, δεν λέω γιατί αυτό. Γιατί λέτε ότι εμείς δεν πιστεύουμε στον ιδιωτικό τομέα? Έτσι φαίνεται. Όταν δεν θέλεις να κάνεις ιδιωτικοποιήσεις, σημαίνει ότι δεν πιστεύεις στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Δεν σημαίνει ότι δεν θέλω. Το γεγονός ότι δεν θέλω να ιδιωτικοποιηθούν κάποιες βασικές δημόσιες επιχειρήσεις δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα καλλιεργώ και ένα εχθρικό κλίμα προς τον ιδιωτικό τομέα. Ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη, ζούμε σε αυτή την πραγματικότητα. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή ο ιδιωτικός τομέας χρειάζεται μεταρρυθμίσεις και ενίσχυση στο θεσμικό πλαίσιο, χρειάζεται ένα παράπλευρο σύστημα ενίσχυσης και από το δημόσιο τομέα για να μπορέσει, χωρίς να έχει περιορισμούς στον ανταγωνισμό, για να μπορέσει, χωρίς να μπαίνουν προσκόμματα
στην επιχειρηματικότητα να μπορέσει να αναπτυχθεί. Άρα. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε και δεν αντιλαμβάνομαι αυτή την αντιδιαστολή όταν μιλάμε αρνητικά για ιδιωτικοποιήσεις και για ξεπούλημα. Γιατί εμείς μπαίνουμε απέναντι στον ιδιωτικό τομέα. Ίσα-ίσα που εμείς μέσα από την δημόσιο, πολιτική μας... Μιλάτε για προσλήψεις στο δημόσιο, το ένα στο δημόσιο, το άλλο στο δημόσιο. Αν θα κάνετε ιδιωτικοποίηση ή όχι. Εμείς πιστεύουμε ταυτόχρονα σε έναν αποτελεσματικό δημόσιο τομέα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, έτσι όπως είναι το δημόσιο σε βασικούς τομείς, στην υγεία, στην παιδεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Μισό λεπτό πριν δούμε αυτά τα ζητήματα, τα οποία φαντάζομαι θα είναι και θέματα που, στα οποία θα αναφέρει ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και θα είναι και ορισμένα από αυτά, φαντάζομαι, και θέματα συζήτησης με τους εταίρους. Υπάρχουν μερικές βασικές, που λένε, διαδρομές αυτή την περίοδο. Για να επανέλθουμε στην ιστορία, λοιπόν, των προτάσεων και του τι λέτε. Εσείς, λοιπόν, κόβετε τη σχέση με το παρελθόν και πηγαίνετε σε μια νέα συμφωνία. Αυτή η νέα συμφωνία περιλαμβάνει και χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας μέχρι τον Ιούλιο και όσο το ανοίξει η συζήτηση και για το χρέος ή όχι. Είναι ένα είδος μεσοπρόθεσμο που περιλαμβάνει δηλαδή και τη χρηματοδότηση και τα μέτρα ή εν πάση περιπτώσει τις ρυθμίσεις που μέσα από την πολιτική συμφωνία θα κάνετε με τους εταίρους. Ναι ή ου. Θα μου επιτρέψετε, θέλω να απαντήσω συγκεκριμένα. Παρακαλώ. Θέλω να κάνω μια αναφορά. Γιατί τις τελευταίες μέρες έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γραφτεί πολλά σε σχέση με την στάση της νέας ελληνικής κυβέρνησης και με τις επαφές που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, και με τον κύριο Σούλτς και με τον κύριο Ντάιζελμπλουμ, και σε σχέση με το τι μεσολάβησε και το Σαββατοκύριακο και τι πιστεύουμε ότι θα μεσολαβήσει και τις μέρες αυτής της εβδομάδας μέχρι να ανοίξει η Βουλή. Αυτή τη στιγμή πρέπει, νομίζω, ο ελληνικός λαός να θυμηθεί ένα πράγμα. Τι λεγόταν προεκλογικά σε σχέση με το πώς θα διαπραγματευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιες θα ήταν οι συνέπειες, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις. Ποια θα ήταν η απάντηση, αν θέλετε, των εταίρων. Ποια θα ήταν η στάση τους. Τι θα γίνονταν στην Ελλάδα, τι θα γίνονταν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε όλοι. Δηλαδή, ότι ακόμα ανεξάρτητα το τι ψήφισαν οι ψηφοφόροι την προηγούμενη Κυριακή, εμείς πιστεύουμε αυτή τη στιγμή ότι σήμερα, τη Δευτέρα που ξημερώνει, όλοι οι Έλληνες, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, πρέπει να νιώθει ικανοποιημένοι, δεν θέλω να πω περήφανοι, να νιώθουν ικανοποιημένοι ότι αυτή τη στιγμή έχουν μια κυβέρνηση η οποία βάζει τα πράγματα και τα θέματα στο τραπέζι για να υπερασπιστεί. Για να υπερασπιστεί. Εγώ σας λέω, έχουν αλλάξει πολλά, κύριε Κονόμη. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και το πιστεύω και εγώ αυτό που λέτε. Ναι. Και είπα κιόλας ότι αν σήμερα είχαμε ξανά εκλογές, θα κέρδιζε με 45 η κυβέρνηση. Όχι με 36 πόσο κέρδισε. Συμφωνώ με αυτό. Ουσιαστικά λέμε στο ερώτημα που βάζει ο Βασίλης, αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Δεν βλέπετε να έχει αλλάξει κάτι σε επίπεδο κλίματος, εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Δεν είναι το κλίμα, ξέρετε, το κλίμα. Καμία το κλίμα διαμορφώνεται μέσα από τις συζητήσεις. Δεν προφανώς, δεν γίνεται από μόνο του. Έτσι είναι. Βάλατε τα θέματα όταν και υπάρχει ένα άλλο κλίμα. Ότι βάζεις από τη μία τα θέματα, έτσι. Γιατί τα βάλαμε τα θέματα με πραγματικό τρόπο, όπως ακριβώς ήταν και η δικιά μας ατζέντα. Και βλέπεις ότι η αντιμετώπιση. Δεν είναι. Είναι διαφορετική. Κάτι έχει αλλάξει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν, όχι απλά ρογμές, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες μετατοπίσεις. Ότι έχουν απελευθερωθεί δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη. Αυτό που λέγαμε εμείς ότι με μια κυβέρνηση. Μια νέα κυβέρνηση η οποία θα βάλει αυτά τα θέματα, θα απελευθερωθούν δυνάμεις, θα αλλάξουν οι συσχετισμοί, θα φτιαχτούν νέου τύπου συμμαχίες μέσα στην Ευρώπη. Αυτή ακριβώς η στρατηγική λαμβάνει σάρκα και οστά από την πρώτη κιόλας εβδομάδα της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Και έρχομαι τώρα και στο ερώτημα του κυρίου Βυρίτζη, για να μπαίνουμε και λίγο και στην ουσία. Και στην ουσία, δηλαδή, να το θέσω με μία λέξη. Ζητάμε παράταση για να δούμε τι θα γίνει όταν θα φτάσουμε στην κουβέντα για το χρέος. Παράταση που έχει και μέτρα και χρήματα. Για εμάς, κοιτάξτε, όταν η παράταση αυτού του, του προγράμματος. Πείτε τον χρόνο. Όχι, έχει σημασία, γιατί όταν λέμε παράταση, εννοούμε παράταση ενός προγράμματος το οποίο εφαρμοζόταν. Για μας δεν ισχύει αυτό, από την άποψη ότι δεν αποδεχόμαστε χρόνο. Και ο ελληνικός λαός στην ουσία έχει απορρίψει ένα πρόγραμμα το οποίο αποδείχθηκε ότι στην ουσία ήταν και εξαιρετικά προβληματικό με αρνητικές συνέπειες. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαφές, κύριε οικονόμου,
είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει ένας διάλογος, έχει ξεκινήσει μια διαβούλευση, έχει ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση, αν θέλετε, με τους Ευρωπαίους εταίρους σε όλα τα επίπεδα, και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να έρθουμε σε μια συμφωνία η οποία να δίνει τη δυνατότητα να φύγουν αυτά τα στενά χρονικά περιθώρια πάνω από την ελληνική κυβέρνηση. Και βλέπουμε, και με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διατυπώσεις, γιατί έχει σημασία, ξέρετε, να διαβάζουμε τις διατυπώσεις. Όταν μιλάμε για ένα πρόγραμμα, όχι για το πρόγραμμα, ή όταν μιλάμε για ένα νέο συμβόλαιο, ακούσατε χθες τον κύριο Σαπέν, όταν μιλάμε για μια νέα συμφωνία, το τι θα εμπεριέχει αυτή η νέα συμφωνία, θέλουμε να πιστεύουμε και από τη δική μας πλευρά, αυτό βάζουμε, δεν θα έχει καμιά σχέση με το email, το περίφημο, επειδή με ρωτήσατε. Το θέμα του Μαΐου που αναφέρθηκε χθες και ο αντιπρόεδρος, είναι κάποιος χρονικός προσδιορισμός για αυτό το πρόγραμμα, για αυτό το χρόνο? Πιστεύουμε ότι είναι ένα εύλογο διάστημα. Πιστεύουμε ότι είναι ένα εύλογο διάστημα που θα έχουμε όλο αυτόν τον χρόνο, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαβουλεύσεις με νυφαλιότητα, με ωριμότητα από όλες τις πλευρές. Μέχρι τότε χρηματοδότηση. Και όλο αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο. Μέσα στη συμφωνία. Μέσα στο πλαίσιο είναι αυτό. Μέσα στο πλαίσιο. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της νέας συμφωνίας. Όχι αυτή με την έννοια της δόσης που λέγαμε παλιά. Ακριβώς. Τα 7,5 δις που εκκρεμούν, για παράδειγμα, η κυβέρνηση δεν τα θέλει. Αυτό κατάλαβα από τον κύριο Φαρουφάκη. Δεν τα θέλει σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα. Δεν θέλει αυτή τη χρηματοδότηση. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Κύριε Σακελαρίδη, για να είμαστε καθαροί, εγώ άκουσα τον κύριο Δραγασάκη και τον κύριο Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα, μάλλον, και τον κύριο Δραγασάκη, για να είμαστε ακριβείς με τη θεσμική σειρά που λένε, να λένε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Δούνου του πληρώνουμε. Πληρώνουμε, βέβαια. Σημαίνει ότι μπαίνουμε, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς που λένε, σημαίνει ότι μπαίνουμε ξανά στον κύκλο, δάνεισέ με να πληρώσω τα δανεικά, αυτό που ο κύριος Βαρουφάκης εχθές αρνήθηκε. Και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου, διότι πρέπει να φύγεις από αυτόν τον κύκλο. Θα σας απαντήσω. Πληρώνουμε λοιπόν, αν πληρώνουμε σημαίνει ότι χρειαζόμαστε. Άλλο τι θα κάνουμε εμείς στο εσωτερικό και πώς θα αναδιανύμουμε τα ποσά. Αλλά εάν χρειαζόμαστε λεφτά απ' έξω, θα χρειαζόμαστε για να τους πληρώσουμε. Αυτό τουλάχιστον λέγαμε και προεκλογικά, ότι τα δανεικά είναι για να πληρώνουμε τα άλλα δανεικά. Να σας θυμίσω τότε, επειδή είναι και πολύ φρέσκια η προεκλογική περίοδος και τα είχαμε πει και πολλές φορές εδώ πέρα, ότι πρώτον, και ο ΣΥΡΙΖΑ, το είχαμε πει πάρα πολλές φορές, είχαμε δεσμευτεί ότι δεν θα κάνουμε μονομερείς πράξεις σε σχέση με το δημόσιο χρέος. Επομένως, αυτό που είπε και ο κύριος Τσίπρας στην επιστολή, στη δήλωσή του στο Bloomberg, δεν αποτελεί μια κολοτούμπα όπως κάποιοι λένε. Προφανώς είχαμε πει ότι δεν θα γίνουν μονομερείς ενέργειες σε σχέση με το χρέος και προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι και τα ομόλογα τα οποία πληρώνουμε μέσα στο 2015, έτσι. Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε μέσα σε αυτό τη νέα συμφωνία που θα κάνουμε, με τα τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί έχει σημασία, μας λένε νέο μνημόνιο. Αυτό που θα κάνετε είναι νέο μνημόνιο. Τι είναι το νέο μνημόνιο? Τι είναι η νέα συμφωνία? Νέα συμφωνία. Το πλαίσιο πολιτικής έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή το μνημόνιο ήταν ένα πλαίσιο πολιτικής ασφικτικό, το οποίο προωθούσε τη λιτότητα, το οποίο διέλυσε το κοινωνικό κράτος, το οποίο μείωσε τους μισθούς στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Εμείς σε μια τέτοια συμφωνία δεν μπορούμε να πούμε. Εμείς θέλουμε μια συμφωνία που να προωθεί την ανάπτυξη, όπως έχει βρεθεί ένας κοινός τόπος και με τον κύριο Σούλτς, πέρα τις άλλες διαφωνίες που μπορεί να έχουμε, και όπως έχει ακουστεί και από τη γαλλική κυβέρνηση, όπως ακούγεται και από την ιταλική κυβέρνηση, και όπως χθες δηλώθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο και από τον κύριο Ομπάμα. Μάλιστα. Καλό, ο Ομπάμα δεν θα αποφασίσει για μας. Δεν θα αποφασίσει. Ομπάμα έκανε μια καλή κίνηση. Ψακωνούμε, μας αρέσει. Δεν είναι εμείς αυτή τη στιγμή. Θέλω να το κάνω σαφές. Όχι, δεν θα αποφασίσει για την Ευρώπη. Θέλω να σας πω ότι τουλάχιστον αποδεικνύεται. Δεν το φωνάζουμε, το φωνιάζει στο Λολάρα. Δεν θέλω να ακούσω κανέναν. Ποιο το φωνάζει αυτό? Το φωνάζει κανείς. Δεν θέλω να ακούσω κανέναν. Νομίζω πάντως ότι και η δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ αποδεικνύει ότι αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που λέει η ελληνική κυβέρνηση, δεν είναι εξωπραγματικά, όπως μας έδειχναν με το δάχτυλο προεκλογικά από τους κόσμους. Εντάσσονται σε ένα διεθνές πλαίσιο, εντάσσονται σε μια διεθνή συζήτηση που δεν αφορά τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, δεν αφορά την Ελλάδα αυτή η συζήτηση. Δεν αφορά όλη την Ευρώπη. Υπάρχει μια συζήτηση, η Ελλάδα είναι αφορμή. Η αφορμή είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή για την οποία συζητάμε. Εγώ θέλω αυτή να, να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς, και εσείς, επειδή επιδιώκετε να, ακριβώς να έχετε και μια τέτοια σχέση, θέλω να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο. Η κυβέρνηση στοχεύει μέσα από το καλύτερο πρόγραμμα, όπως σας λέω, την καλύτερη συμφωνία. Στοχεύει να ζητήσει νέα δανεικά. Στοχεύει να ζητήσει νέα χρηματοδότηση ή όχι? Τώρα το τι θα συμφωνήσετε ως βάση πολιτική για τη νέα χρηματοδότηση μέχρι το καλοκαίρι είναι άλλο παπαευαγγελίο, το συζητήσουμε μετά. Αλλά έχετε μια στόχευση να ζητήσουμε ή όχι? Η στόχευση της κυβέρνησης είναι ότι αυτή τη στιγμή
Επειδή ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα χρηματοδότησης αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία. Ναι. Δεν μπορούμε, δεν είμαστε έξω στις αγορές, έτσι ώστε να έχουμε αυτή τη γραμμή χρηματοδότησης από τις αγορές. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, αυτό το οποίο σίγουρα θα ζητήσει, είναι μια χρηματοδότηση για ένα νέο New Deal στην ουσία. Για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Έχουμε κάναμε, ξέρετε, κάποιες προτάσεις στη συζήτηση που έκανε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Σούλτς, όπου έβαλε επιτάπητο στο θέμα της ανάγκης να υπάρχει χρηματοδότηση ενός αναπτυξιακού προγράμματος με ευθύνη, αν θέλετε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσαμε για παράδειγμα, και να σας πω γιατί είχε ενδιαφέρον και αντίδραση του κυρίου Σούλτς αυτά που του είπε ο κύριος Τσίπρας. Μιλήσαμε για παράδειγμα για την ανάγκη που υπάρχει να μην συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, οι δημόσιες επενδύσεις, να μην υπολογίζονται στον υπολογισμό του ελλείμματος. Του ελλείμματος. Το οποίο είναι κάτι, έχει ανοίξει η κουβέντα στην Ευρώπη γι' αυτό και ο κύριος Σούλτς θεώρησε ότι είναι από τα πιο λογικά επιχειρήματα που ακούγονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Μιλήσαμε για την ανάγκη να υπάρχει ένας αναπροσανατολισμός του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Μιλήσαμε για την ανάγκη να υπάρχει, αυτό που σας είπα και στην αρχή, ένα νέο ευρωπαϊκό New Deal, παράλληλα με το πακέτο Juncker, το οποίο να δίνει χρήματα στις χώρες που έχουν ανάγκη για να κάνουν παραγωγικές επενδύσεις. Τέτοια χρηματοδότηση έχει ανάγκη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τέτοιες ανάγκες έχει η οικονομία μας αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα της ανεργίας, της ύφεσης και των λουκέτων. Αυτή είναι η έγνοια της ελληνικής κυβέρνησης και θέλω να πιστεύω ότι και ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτή η προτεραιότητά μας θέλουμε να την κάνουμε πράξη, γιατί αυτή είναι και η καθαρή εντολή που πήραμε από τον Ελληνικό. Απολύτως. Συμφωνώ απολύτως, κύριε Οικονόμου. Σας το λέω ειλικρινά. Εκεί θέλουμε να κρυθούμε. Λοιπόν, όχι σήμερα, όχι στην πρώτη εβδομάδα. Κάνουμε 2-3 λεπτά διάλειμμα. Πάτε και εσείς μια ανάσα και εμείς και να συνεχίσουμε. Πάμε.